καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου. Θα επανέλθουμε την Τρίτη στις 2 Ιανουαρίου του 2018. Λιγότερο από 2,5 μέρες μείνανε, έτσι. 48 συν 10, 58 ώρες μέχρι να αλλάξει ο χρόνος. 58 ώρες. Μάλιστα. Εντάξει. Θα συμβαίνει αυτό. Ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Το έλεγα αυτό προηγουμένως, ήμουνα μαζί μου, εδώ είναι μαζί μου στο στούντιο μου, ο γιος μου ο Πέτρος. Είχαμε βγει βόλτα και του έλεγα ότι τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί η εξωτερική μας εικόνα να αλλάζει, μπορεί οι σωματικές μας δυνάμεις, όσο περνάει ο χρόνος, να αλλάζουν και αυτές, αλλά εμείς μέσα μας νιώθουμε πάντα παιδιά. Πάντα παιδιά νιώθουμε. Γι' αυτό πολλές φορές ακούω εσάς που παίρνετε τηλέφωνο και παίρνουν και πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι και μου λένε 85, 89, 90, 92. Χθες γνώρισα από κοντά μία κυρία που είναι φανατική τηλεθεάτρια της εκπομπής. Την είδα στο μετρό. 92 ετών, να τα χιλιάσει η γυναίκα. Μια χαρά. Εντάξει, έχει προβλήματα σωματικά, προϊόντος του χρόνου, μοιραία αποκτάς. Αλλά είναι σημαντικό να νιώθεις μέσα σου νέος. Μέσα σου. Εδώ και εδώ. Η νεότητα εκεί βρίσκεται. Και οι νέες ιδέες δεν βρίσκονται στους νέους κάτι στην ηλικία απαραίτητα. Βρίσκεται στη δυνατότητα να επεξεργάζεσαι από το μυαλό σου τα πράγματα και να ανανεώνεσαι συνεχώς. Αυτό σε κρατάει νέο. Αυτές οι μέρες είναι μέρες γιορτινές. Οι άνθρωποι θέλουν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο χρόνο. Αυτό συμβαίνει πάντα, από τα αρχαία χρόνια. Και είναι περίοδος ανταλλαγής δώρων. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δώρα μεγάλα δεν μπορούμε να κάνουμε ένα στον άλλον. Παρ' όλα αυτά και το μικρό δώρο είναι ένδειξη ότι το σκέφτηκε στον άλλον και είναι μια ένδειξη που σε φέρνει πιο κοντά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Ξέρετε, το έθιμο των δώρων δεν είναι καινούριο, είναι πολύ παλιό. Υπήρχε από τα χρόνια της Ρώμης τουλάχιστον που έχει καταγραφεί, της αρχαίας Ρώμης, στα Σατουρνάλια, οι γιορτές προς τιμήν του Κρόνου, του Θεού Κρόνου, του Σάτουρν, όπως τον λέγανε στην αρχαία Ρώμη, γινόντουσαν ανταλλαγές δώρων. Υπό μία έννοια στην αρχαία Ρώμη, επειδή ο ναός του Κρόνου ήταν το θησαυροφυλάκιο, το δημόσιο θησαυροφυλάκιο στη Ρώμη, ο Κρόνος θεωρείται, με την ρωμαϊκή του έννοια, θεωρείται ο θεός του πλούτου. Και υπ' αυτήν την έννοια, την περίοδο των Σατουρναλίων, των γιορτών προς τιμήν του Κρόνου, ανταλλάσσαν οι άνθρωποι δώρα. Είναι λοιπόν μια προαιώνια συνήθεια αυτές τις μέρες να ανταλλάζουμε δώρα. Ο Άης Βασίλης είναι κάτι πολύ καινούριο. Ο Άης Βασίλης ως ο Άγιος δήθεν που φέρνει δώρα είναι κάτι πολύ καινούριο. Είναι των τελευταίων 100 ετών. Ο Άης Βασίλης φυσικά, ο Άης Βασίλης από την Κεσαρία είναι άλλος Άγιος. Δεν έχει καμία σχέση με τον χοντρό, με γενιοφόρο κύριο, ο οποίος φοράει την κόκκινη στολή και φέρνει τα δώρα από την Καμινάδα. Αυτός δεν είναι ο Άης Βασίλης από την Κεσαρία, ένας εκ των τριών ιεραρχών. Πολύ σημαντικός Άγιος για την Εκκλησία μας και ιδίως την Ανατολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας εκ των τριών ιεραρχών, ίσως ο σημαντικότερος εκ των τριών, με πλούσιο συγγραφικό έργο, με φιλανθρωπικό έργο πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό μαζί με τους άλλους δύο ιεράρχες, τον Γρηγόριο τον Ανζανζινό και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που υπήρξε και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, αυτοί οι τρεις αποτελούν τους ιεράρχες που τους γιορτάζουμε κάθε τέλος Ιανουαρίου. 1 Ιανουαρίου είναι η γιορτή του Αγίου Βασιλείου, 30 Ιανουαρίου είναι η γιορτή των Ιτριών Ιεραρχών, που είναι και η γιορτή της εκπαίδευσης, η γιορτή των σχολείων, και αυτό μένουν και κλειστά τα σχολεία. Ήταν άνθρωποι μορφωμένοι που είχαν λόγο, ρητορική δυνότητα και ικανότητα να μεταδίδουν το μήνυμά τους. Με πλούσιο εκπαιδευτικό και συγγραφικό και φιλανθρωπικό έργο και οι τρεις τους. Αυτός είναι ο Άγιος Βασίλειος που τιμά η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι ο Σάντα Κλάους,
η δυτική αυτή φιγούρα, η οποία γνωρίζουμε από τα παραμύθια. Έτσι. Από τα σύγχρονα παραμύθια, γιατί επαναλαμβάνω, η φιγούρα αυτή του ηλικιωμένου με μουσια και χοντρού με την κόκκινη στολή, είναι καινούρια. Πολύ καινούρια. Έχει να κάνει περισσότερο με ένα διαφημιστικό τρίκ που ξεκίνησε από την μεγάλη αυτή εταιρεία που λέγεται Coca-Cola. Δεν είχε να κάνει με τον Άγιο Βασίλειο, όπως το ξέρουμε. Ο Άγιος Βασίλειος, απλώς τι συμβαίνει, συμπίπτει η γιορτή του Αγίου Βασιλείου, συμπίπτει με αυτή την περίοδο της ανταλλαγής των δώρων. Και γι' αυτό ονομάσαμε και τον Σάντα Κλάους, τον δυτικόφερνο αυτή φιγούρα, την ονομάσαμε Άγιο Βασίλειο, εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, άλλος είναι ο Άγιος Βασίλειος από την Κεσαρία, μην τα μπερδεύουμε, και άλλος αυτός που φέρνει τα δώρα. Λοιπόν, τα δώρα δεν τα φέρνει κανείς. Δεν υπάρχει ούτε Άγιος Βασίλης που φέρνει δώρα, ούτε κυβέρνηση που φέρνει δώρα. Γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου επιδίδεται τις τελευταίες ημέρες σε μια άνευ προηγουμένου παροχολογία. Υπόσχονται τον ουρανό μετάστρα στον κόσμο, λέγοντας ότι όταν θα βγούμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 θα ανοίξουν οι κρουνοί και θα ρεύσει άφωνο το χρήμα. Είναι το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Η νέα απάτη που ετοιμάζουν για να πάνε σε εκλογές στη χώρα. Για να διασώσουν ό,τι μπορούν. Και λένε συνεχή ψέματα. Προχθές να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προχθές είχε βγει ο κύριος Χαρίτσης, ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ υπουργός, στην τηλεόραση της ΕΡΤ φυσικά. Η ΕΡΤ είναι κολαπτήριο fake news, ψεύτικο νέων. Αυτοί κατασκευάζουν τα ψεύδι. Στην ΕΡΤ κατ' εξοχήν. Απορώ με την κατάντια όσων εργάζονται στην ΕΡΤ και το ανέχονται αυτό. Fake news είναι η ΕΡΤ πια. Ό,τι και αν ακούσα από την ΕΡΤ δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια. Λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάντια ενός πολύ σημαντικού οργανισμού που θα έπρεπε και μπορούσε να είναι η ΕΡΤ. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Χαρίτσης εκεί και είπε ότι είμαστε πρότυπο στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και του ΕΣΠΑ. Και αποδεικνύεται σήμερα, έχει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Καθημερινή, που αποδεικνύει, που σαρώνει τα επιχειρήματα του κύριου Χαρίτση και αποδεικνύει ότι χάθηκαν 500 εκατομμύρια ευρώ που ουδέποτε εκταμιεύτηκαν από το ΕΣΠΑ, που θα μπορούσαν να ήταν κοινοτικά κονδύλια που θα μπορούσαν να είχαν πέσει στη δημιουργία επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πρόκειται περί τραγικού γεγονότος. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ψέματα συνεχώς, όπως αναπνέουν. Όλα τα παρουσιάζουν από άλλη οπτική γωνία από ό,τι είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ δεν θα υποταχθώ σε αυτό. Εγώ θα σας λέω και θα σας ξεμπροστιάζω κάθε μέρα, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μου απέναντι στον ελληνικό λαό. Χτες, στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, βγήκε ένας τηλεθεατής, ο οποίος ήταν προφανώς ενημερωμένος, και είπε κάτι το οποίο πολλοί Έλληνες δεν το έχουν σκεφτεί. Το είπε και το είπε πολύ έξυπνα και σωστά. Είπε ότι επειδή η κυβέρνηση υποστηρίζει ψευδώς ότι προστατεύεται ψευδώς δήθεν η λαϊκή κατοικία. Είναι μια κατασκευή, δεν υπάρχει λαϊκή κατοικία. Όλες οι λαϊκές κατοικίες είναι. Τι σημαίνει λαϊκή κατοικία? Όλοι εκεί που ζούμε είναι λαϊκή κατοικία, του λαού η κατοικία. Είναι ένα κόλπο επικοινωνιακό και αυτό. Ότι δεν προστατεύεται. Δεν προστατεύεται. Από 1η Ιανουαρίου, από την Δευτέρα, δεν υπάρχει καμία κάλυψη καμιάς κατοικίας παρά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και μόνο έναντι των τραπεζών. Όχι έναντι της εφορίας. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Όχι έναντι τρίτων και έναντι του δημοσίου. Μόνο έναντι των τραπεζών. Τι συμβαίνει τώρα? Από την Δευτέρα, μια τράπεζα μπορεί να πουλάει, όπως είπε χθες ο τηλεθεατής, καλά ενημερωμένος, σε ιδιώτες, σε funds. Σε αυτά τα γνωστά, τα κερδοσκοπικά funds που θα πίναν το αίμα του λαού, όπως μας έλεγε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορεί να πουλάει τα κόκκινα δάνεια. Και αυτά τα κόκκινα δάνεια μπορούν να προχωρήσουν τα funds πλέον, διότι είναι ιδιώτες, δεν είναι τράπεζες, δεν προστατεύονται από τον νόμο
από τον νόμο μπορούν να προχωρούν σε πληστηριασμούς και πρώτης κατοικίας και χαμηλού τζίρου κατοικίας. Γίνεται κατανοητό αυτό? Δεν υπάρχει προστασία, όπως δεν υπάρχει προστασία των εγγυητών. Πάρα πολλοί άνθρωποι για να πάρουν δάνειο είχαν βάλει την γυναίκα τους, την αδερφή τους, την ξαδέρφη τους, την ανιψιά τους, τον ανιψιό τους, το γιο τους, τον πατέρα τους. Τους είχαν βάλει εγγυητές στα δάνεια που πήρανε. Κυρίως γονείς το κάνουν αυτό για τα παιδιά τους. Αλλά και αδέρφια και το καθεξής. Αυτοί δεν προστατεύονται από τίποτα. Αυτόν η πρώτη κατοικία μπορεί να βγει στο σφυρί. Ανετότατα. Λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που είναι ένα ψέμα, μια φούσκα ψεμάτων που κατασκευάζει η κυβέρνηση συστηματικά και σταθερά, με αποκλειστικό και μόνο σκοπό να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από την πραγματικότητα και να υφαρπάξει την ψήφο του όποτε τον βολέψει. Όποτε πάμε σε εκλογές που εγώ εκτιμώ ότι το πιθανότερο που σας λέω σχεδόν κάθε μέρα είναι θα γίνουν το φθινόπωρο του 2018, το πιθανότερο. Εκεί λοιπόν, στην προσπάθεια αυτή, πάει να κατασκευάσει ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης με ψέματα, ότι δήθεν θα ανεβάσουμε τον κατώτατο μισθό. Χτες στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, ο Δημήτρης Στρατούλης, που είναι πρώην σύντροφος των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, αλλά ένας άνθρωπος που τουλάχιστον παραμένει σταθερός στα πολιτικά του πιστεύω, με τα οποία διαφωνώ, αλλά είναι σταθερός ο ίδιος, είπε ότι μέσα στο μνημόνιο περιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει ο κατώτατος μισθός. Είναι συμφωνία με τους δανειστές. Μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, που δεν θα πέσει την επόμενη δεκαετία σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Η κυρία Χτσιόγλου λέει ψέματα! Είναι ψεύτρα! Είναι απατεώνισσα πολιτικά. Το λέει όμως γιατί προετοιμάζεται για τις εκλογές. Και θα πούνε ό,τι ψέμα θέλουν για να αρπάξουν την ψήφο σας. Γιατί λένε, κοιτάξτε τι λένε. Λένε στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ηλιθίων. Όπως σε κάθε κοινωνία. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν πολλοί ηλίθιοι, πολλοί άνθρωποι που δεν σκέπτονται, πολλοί άνθρωποι που κάνουν την επιθυμία τους πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παρασύρονται, δεν γνωρίζουν. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι κάθε κοινωνίας, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό και οι πολιτικοί επιδίδονται με ζέση στο ψέμα, γιατί μπορούν, ελπίζουν αυτούς τους ανθρώπους που δεν παρακολουθούν, που δεν σκέπτονται, που δεν ενημερώνονται, να τους κοροϊδέψουν. Και έτσι γίνεται. Και έτσι γίνεται. Και σε αυτούς στοχεύουνε. Δεν στοχεύουνε σε σένα που σκέπτεσαι. Δεν στοχεύουν σε σένα που ακούς αυτή την εκπομπή και είσαι ενημερωμένος. Στοχεύουν σε αυτόν ο οποίος δεν παρακολουθεί, δεν ξέρει, που είναι ηλίθιος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ηλίθιοι σε ένα λαό, σε κάθε λαό, έτσι. Και σου λένε, θα του πω ψέμα, θα του πετάξω και ένα ξεροκόμματο με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος ή οτιδήποτε άλλο. Θα δημιουργηθεί εντύπωση ότι δήθεν η οικονομία πάει καλά, ενώ δεν πάει. Ενώ δεν πάει. Και έτσι μπορεί να του αρπάξω την ψήφο. Σύντομα. Το κακό με τα ψέματα είναι ότι αυτά αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται, ακόμα και για τους ηλιθίους. Αλλά σου λέει, μέχρι να φτάσω στις εκλογές μπορώ με το ψέμα να συγκρατήσω ένα υψηλό ποσοστό. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ όμως, φίλες και φίλοι, από αυτήν εδώ την εκπομπή δεσμεύτηκα απέναντι σε εσάς. Δεσμεύτηκα απέναντι σε εσάς στους τηλεθεατές αυτής της εκπομπής που σας σέβομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, ότι δεν θα σας πω ψέματα. Θα σας λέω πάντα την αλήθεια. Μπορεί να διαφωνείτε με την άποψή μου. Η άποψή μου είναι σαφής και εκπεφρασμένη. Μπορεί να διαφωνείτε με τον ιδεολογικό πολιτικό προσανατολισμό μου. Αλλά τα γεγονότα που σας λέω είναι πάντα αλήθεια. Μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε μαζί μου. Αλλά στα γεγονότα δεν θα σας πω ποτέ ψέματα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εκτός αν και εγώ έχω κάνει κάποιο λάθος, που όταν το πληροφορηθώ θα σας ζητήσω συγγνώμη. Στα γεγονότα δεν πρόκειται να σας πω ποτέ ηθελημένα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κοινωνικό μέρισμα, το μέρισμα ελληνικής αλληλεγγύης, όλα αυτά τα επιδόματα παραδόκια από εκεί, είναι μια απάτη, μια απάτη, μια πολιτική απάτη, που γίνεται εις βάρος της ελληνικής οικονομίας, η οποία βιώνει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εκεί έξω
η ιδιωτική οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας οικονομίας, ο μικροεμπόρος, ο επαγγελματίας, ο μαγαζάτορας, ο μικρομεσαίος, υποφέρουν δεινά, δεινά. Προσπαθούν με κόλπα να προσεγγίσουν κυρίως κάποιους άνεργους και κάποιους χαμηλούς συνταξιούχους, νομίζω μπορούν να τους αρπάξουν την ψήφο τους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, σκεφτείτε λογικά, πώς είναι δυνατόν από τη μια να σας δίνει δήθεν, σε κάποιους δίνει, τα κριτήρια τα οποία επελέγησαν για να δοθούν το περιβόητο κοινωνικό μέρισμα είναι απίστευτα. Το έχουν πάρει άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να το έχουν πάρει ποτέ και δεν το έχουν πάρει άλλοι που το χρειαζόμαστε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πώς είναι όμως δυνατόν, σας ρωτάω, να δίνονται 700 περίπου εκατομμύρια, είπανε, για κοινωνικό μέρισμα και την ίδια ώρα να κόβουν το ΕΚΑΣ. Εάν θέλετε να προστατεύσετε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, κρατήστε το ΕΚΑΣ. Γιατί καταργείτε το ΕΚΑΣ? Λέει είναι επιδοματική πολιτική. Μα δεν είναι η άλλη επιδοματική πολιτική? Τι είναι? Και μάλιστα είναι και αφαίρετη επιδοματική πολιτική. Δεν είναι μια σταθερή επιδοματική πολιτική το κοινωνικό μέρισμα. Αλλάζει και αλλάζουν και τα κριτήρια του όποτε καπνίσει στον μεγάλο ηγεμόνα, στον μεγάλο τιμονιέρι, τον κύριο Τσίπρα. Όπως του καπνίσει, όπως τον βολεύει για τους προεκλογικούς του σχεδιασμούς. Σε έχει κλέψει, σε έχει αρπάξει, σε έχει απομυζήσει και μετά σου πετάει ένα ξεροκόμματο σαν να είσαι σκυλί. Σαν να είσαι σκυλί, σαν να είσαι ζητιάνος, σαν να είσαι επέτης, για να του φυλάς το χέρι και να του δώσεις την ψήφο σου. Αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική απάτη. Είναι εξαπάτηση του ελληνικού λαού, είναι αθλειότητα, είναι αδικία και είναι πάνω απ' όλα λάθος. Λάθος. Μας βαθαίνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, δεν μας το λύνει. Εγώ όμως εδώ θα σας λέω τα πράγματα όπως είναι. Και παρά το γεγονός ότι είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς και επειδή δεσμεύτηκα σήμερα να βγάλω όσο το δυνατόν περισσότερες τηλεφωνικές επικοινωνίες στον αέρα και μπορείτε σιγά σιγά από τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής στο 211-1860-001 να παίρνετε τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ένα μεγάλο θέμα το οποίο παραμένει και θα παραμείνει, επειδή με ρώτησαν πολλοί φίλοι για την χθεσινή, για τα όσα είπα χθες για το μακεδονικό ζήτημα, το σύγχρονο μακεδονικό ζήτημα, πριν από 120, 130, 140 χρόνια ήταν το ποιος θα κυριαρχήσει στη Μακεδονία μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας κατάφερε η Ελλάδα να επικρατήσει. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της, όχι σε όλο. Ένα μεγάλο κομμάτι το πήραν οι Σέρβοι και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι οι Βούλγαροι. Στα χρόνια εκείνα. Μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Από τότε δεν είχαμε ξανασχοληθεί με το μακεδονικό ζήτημα. Ξανασχοληθήκαμε τα τελευταία 25 χρόνια όταν κατέρευσε η Ιουγκοσλαβία και δημιουργήθηκε αυτή η οντότητα, η κρατική οντότητα που λέγεται, που ήδη αυτό αποκαλείται, Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εμείς οι Έλληνες θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μη ελληνική Μακεδονία. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Σλάβοι που κατοικούν στη Μακεδονία, την λεγόμενη Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Φύρο, θεωρούν πως υπάρχει μακεδονική εθνότητα, μακεδονικό έθνος. Σας απέδειξα χθες ότι μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει. Δεν είναι εθνικά Μακεδόνες αυτοί οι οποίοι κατοικούν στη Δημοκρατία των Σκοπίων. Είναι είτε Σλάβοι που ήρθαν στην παγκόσμιο προσκήνιο πολλούς αιώνες μετά τους Μακεδόνες, πολλούς αιώνες μετά τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο, είτε είναι Αλβανοί, που φυσικά δεν είναι Μακεδόνες. Και ούτε ήδη το υποστηρίζουν ότι είναι Μακεδόνες. Λοιπόν, ενδεχομένως, εάν υπήρχε μια συγκροτημένη πρόταση που θα μπορούσε να τη διαπραγματευτεί το ελληνικό κράτος, εγώ θα ήμουν μαζί σας. Να τη δούμε και να την εξετάσουμε. Μόνον όμως αυστηρά στο πλαίσιο του γεωγραφικού προσδιορισμού. Και θα πρέπει οι Σκοπιανοί να απορρίψουν πλήρως το ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος, γιατί δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, διότι ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για την διαπραγμάτευση που βρίσκεται στην εξελίξη, για την οποία δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα, γιατί η κυβέρνηση κρατάει κλειστά τα χαρτιά της και δεν μας αποκαλύπτει τι γίνεται. Θα το μάθουμε μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2018. Θα έχουν υπάρξει εξελίξεις γύρω από το μακεδονικό ζήτημα. Ελπίζω επ' ωφελία της πατρίδας μας και επ' ωφελία των εθνικών μας θέσεων που παραμένουν από το 2008 σταθερές. Λοιπόν, πάμε τώρα στους τηλεθεατές μας. Κύριε Λευτέρη, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χαίρετε, κύριε Λόγαρδο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα ένα πράγμα να πω, μια και φεύγει και αυτός ο χρόνος και ο κόσμος περιμένει. Τι περιμένει τώρα, δεν ξέρω, το θάνατό του περιμένει. Παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς οι δημοσιογράφοι και εσείς συγκεκριμένα που λέτε ότι κάνετε έργο και λέτε αλήθειες. 8 χρόνια δεν μπόρεσε να ξεπεταχτεί ένας ηγέτης, ένας πατριώτης γενικά. Γιατί εμφανίζεται συνέχεια τα ίδια πρόσωπα. Με παλιά υλικά ένα σπίτι δεν χτίζεται. Όσο και να προσπαθεί το σύστημα, δεν θα το χτίσει το σπίτι. Λοιπόν, κάντε κάτι, τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, εφόσον ονομάζεστε πατριώτης, τουλάχιστον να βοηθήσετε αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα χάνεται. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι προδότες. Προδώσανε ένα λαό ολόκληρο σε όλα τα θέματα. Εθνικά, οικονομικά, του φάγαν τα λεφτά, τον... Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να χτίσουν μια χώρα ξανά από την αρχή. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό το πράγμα έχω να πω στον ελληνικό λαό, ότι κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν βγαίνει πουθενά αυτή η ιστορία. Έτσι θα μας πηγαίνουν το σύστημα, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος για να ξεπλένει τον άλλον και δεν θα υπάρξει λύση τον άπαντα αιώνα. Μέχρι το 2100 έχουν υπογράψει συμβόλαια αυτοί για να ξεχρεώνουν τα χρέη τους. Λοιπόν, καλή λευτεριά εύχομαι στον ελληνικό λαό και από εκεί και πέρα ό,τι νομίζει ας κάνει το καλύτερο. Χαίρετε. Χαίρετε. Θα πούμε εδώ πάνω σε αυτό, γιατί είναι το ακούω από ορισμένους, ότι δεν υπάρχει ανανέωση στην πολιτική ζωή. Καλά, για το αν είναι πατριώτης ή όχι, εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική, κανείς τους δεν είναι προδότης. Προδότης είναι πολύ βαριά έκφραση. Δεν νομίζω ότι είναι προδότης. Διαφορετικές αντιλήψεις μπορεί να έχουν, να είναι λίγο οι περισσότεροι πατριώτες, αλλά προδότης δεν υπάρχει κανείς. Τουλάχιστον δεν γνωρίζω κανέναν. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνω αυτό. Πάμε στην ανανέωση της πολιτικής ζωής, δεν έχουν έρθει νέοι. Ας πάμε στο 2010. Το 2010 υπήρχαν στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και ένα μικρό κόμμα που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μικρό κόμμα. 3-3,5%. Έκτοτε έχουν αλλάξει τα έρθουν να έρθουν τα πάνω κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που δεν το γνώριζε ο ελληνικός λαός πολύ και δεν το ψήφιζε το 2010, το ψηφίζει και το έκανε η κυβέρνηση. Έκτοτε υπάρχουν το κόμμα των Ανέλ, το Ποτάμι, η Χρυσή Αυγή, ο Λεβέντης, το κόμμα Κεντρών, η Ένωση Κεντρών. Ένα σωρό νέα κόμματα που έχουν μπει στη Βουλή. Δεν βλέπω που δεν είδατε να υπάρχει ανανέωση. Όλα τα κόμματα που είναι στη Βουλή, με την εξαίρεση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που πλέον είναι μικρό κόμμα, του 8-10% και του ΚΚΕ που είναι παραδοσιακό κόμμα, όλα είναι νέα κόμματα. Οι βουλευτές του 2010 με τους βουλευτές του 2017 είναι κατά τα 80% διαφορετικοί. Πού δεν υπάρχει ανανέωση? Πού δεν έχουν βγει καινούργοι? Μόνο καινούργοι έχουν βγει. Αυτό είναι ένα παραμύθι που το λένε κάποιοι, ότι δίθεν δεν αλλάζει τίποτα στην πολιτική ζωή. Αλλάζει. Η πραγματικότητα όμως δεν γίνεται με λόγια. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Όποιος και να έρθει, ο Θεός ο ίδιος, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Και γι' αυτό αποτυγχάνουν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα που προσπαθούν να διατηρήσουν, να συντηρήσουν μια στρεβλή κατάσταση που δεν υπάρχει πια. Κυρία Σούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά και εύχομαι καλή χρονιά.
Τα μπορές έχω κάνει τάμα εδώ. Εγώ είμαι από Αχαΐα, το πρώτο χωριό της του νομού μας. Και έχω τάξει τον Άγιο Πεντελεήμονα να ανάψω μια λαμπάδα. Αν φύγουν αυτοί οι άθεοι, δεν πρόκειται να δούμε καλό. Λοιπόν, θα σας πω και ένα άλλο. Αυτό που δώσαν τώρα το βοήθημα, εγώ ήμουνα στο ταμείο του άντρα μου, τον έχω χάσει, και έπαιρνα 650. Και τώρα με το μουκό μου το ΕΚΑΣ, εκατέβηκα 400. Και μου δώσανε βοήθημα 160. Εδώ οι Αλβανοί, ξέρεις πόσο πήρανε, 900 και 1100, και πήγαν στην Αλβανία και κάνανε γιορτές. Γιατί το κάνανε αυτό, ήτανε δίκαιο? Μάλιστα. Αυτά κάνουνε, να τα λέτε. Εγώ τα λέω και κάποιοι με αποκαλούν και ρατσιστή ακόμα, επειδή τόλμησαν να πω ότι το πήρανε άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να το είχαν πάρει. Έπρεπε να το πάρουν αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη. Όχι αυτοί οι οποίοι κοροϊδεύουν. Βγάζουν και μαύρα λεφτά. Δεν πληρώνουν τίποτα. Και εμείς που πληρώνουν, που δεν μας έχουν αφήσει τίποτα, μας έχουν δείξει. Αυτοί δεν πρόκειται να δούμε καλό. Δεν καταλαβαίνουν οι ανθρώποι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να είστε καλά, κυρία Σούλα, και καλή δύναμη. Και καλή δύναμη. Καλή χρονιά και όλο ο κόσμος να δει μια άσπρη μέρα. Τίποτα άλλο. Επίσης. Ακούστε την κυρία αυτή. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Έπαιρνε 650 ευρώ σύνταξη, τη κόψαν το ΕΚΑΣ. Η γυναίκα αυτή δεν πήρε μέρισμα. Το μέρισμα ήταν μια απάτη, μια κομπίνα ήταν, μια αδικία. Το πήραν άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζονταν ως άστεγοι και ανήμποροι και οτιδήποτε άλλο, και δεν είναι. Είναι άδικο από τη φύση του αυτό το επίδομα. Άδικο. Το παίρνουν άνθρωποι που δεν έπρεπε να το πάρουν και δεν το παίρνουν άλλοι που έπρεπε να το πάρουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή? Ναι, σας ναι. Ακούω. Ναι, κύριε Λοβέρδο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία έχουμε. Και καλή λευτεριά να έχουμε. Κύριε Λοβέρδο, να σας θυμίσω ιστορικά. Ο πρώτος πρόεδρος των Σκοπίων, ο Γκλικόροφ, είχε δηλώσει επίσημα ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες. Είμαστε Σλάβοι, ήρθαμε πριν 200 χρόνια εδώ, κατοικήσαμε την περιοχή και μένουμε εδώ από τότε. 200, 300 χρόνια, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Καλά, δεν έχει σημασία. Και το επισημαίνουμε αυτό εντόνως. Ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο πρώτος πρόεδρος των Σκοπίων, Γκλικόροφ. Ναι, ναι, ο κύριο Γκλικόροφ έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει, ναι. Λοιπόν, αυτός τον είπε πρώτος, δεν το είπα εγώ. Έτσι, γιατί δεν το επισημαίνουμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχετε δίκιο. Βέβαια, δεν είναι αυτή η επίσημη θέση της, του κράτους αυτού, που είναι λίγο, αλλάζει κιόλας, δεν είναι και σταθερή. Το θέμα είναι ότι αυτοί επιμένουν ακόμα ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος, που δεν υπάρχει. Άλλο γεωγραφικά η θέση. Είναι καταστρέφω των Αμερικανών. Γεωγραφικά η θέση είναι όντως Μακεδονία. Ένα μεγάλο κομμάτι. Όχι, αυτό είναι ένα κομμάτι μικρό της Μακεδονίας. Ναι, είναι ένα κομμάτι της Μακεδονίας. Κατοικούν σε ένα μικρό κομμάτι της Μακεδονίας. Ναι, βέβαια. Το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας είναι η Ελληνική Μακεδονία. Να το λέμε και αυτό. Να την ονομάσουμε Μικρή Μακεδονία. Να την ονομάσουμε Μικρή Μακεδονία. Ναι, εγώ δεν έχω αντίρρηση να το δούμε. Φτάνει να έρθει μια συγκροτημένη πρόταση. Που πρόταση δεν μπορεί να είναι μόνο το όνομα. Πρέπει να είναι και μια από σειρά από άλλα πράγματα. Λόσα... Δεν μπορούν να έχουν, ας πούμε, για σημαία τους το αστέρι της Βεργίνας. Δεν μπορούν πολλά να πράγματα, λένε πολλά το Μεγαλέξανδρο ότι είναι ο πόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μπορούν να λένε τέτοια πράγματα. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Σαφώς πρέπει να αλλάξουν. Όπως αλλάξανε, θυμάστε τη Φορμόζα. Ναι, ναι, ναι. Θυμάστε. Πώς δεν θυμάμαι, την έχω επισκεφθεί κιόλας. Καλά κάνατε. Λοιπόν, όταν μπήκε η Κίνα στο ΝΟΗΕ, απέτησε η Φορμόζα πλέον να μην λέγεται Κίνα, η εθνικιστική Κίνα, να λέγεται Φορμόζα ή να λέγεται κάπως αλλιώς. Ταϊουάν, Ταϊουάν. Ταϊουάν. Πάση περιπτώσει να τη λένε όπως θέλουν. Ντομάτα να τη λένε, δεν ξέρω πώς. Αλλά, δηλαδή, αφού υπάρχει προηγούμενο. Ναι.
Αυτό. Και δεύτερον, μια άλλη λεπτομέρεια, έτσι. Ξέρετε πώς λέγανε τον Τόσκα όταν ήταν υπουργός Εθνικής Αμήνης ο Μπεγλίτης, ο οποίος Μπεγλίτης, εν είδη παρόδο, είναι αυτή τη στιγμή γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Αιγαία Πετρούπολη. Mm-hmm. Τον Τόσκα τον λέγανε ο θηρωρός του Μπεγλίτη. Μην ξεχνόμαστε. Να είστε καλά, ο κύριε. Ο Τόσκας είχε την ονομασία ο θηρωρός του Μπεγλίτη. Ήταν διευθύντης του γραφείου του. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τόσκας, παλιός στρατιωτικός, ο οποίος μαθαίνω ότι είναι αριστερός από παλιά χρόνια, παρόλο που ήταν στρατιωτικός, είχε τοποθετηθεί στο γραφείο του Μπεγλίτη, όταν ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, από τον Κοντζιά, τον σημερινό υπουργό εξωτερικών, ο οποίος τότε ήταν κολλητός του Γιώργου του Παπανδρέου. Ο Κοντζιάς επέβαλε στον Μπεγλίτη τον Τόσκα. Κοντζιάς και Τόσκας είναι πακέτο, ζευγάρι, πάνε μαζί. Ζευγάρι εννοώ πολιτικά. Και ο Τόσκας στηρίζεται από τον Κοντζιά που έχει δύναμη ακόμα. Είχε δύναμη στον Γιώργο Παπανδρέου, έχει τώρα δύναμη στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό για να το ξέρετε το παρασκήνιο. Κύριε Θόδωρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιάννη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θέλω να σας κάνω μια αρτή με την Αχτσόγλου. Να μου κάνετε εσείς, εάν αυτό που είναι η πονηράδα μου και τη Καρακώστα, προχτές την προηγούμενη εκπομπή, που είπανε, τη ξέφυγε και είπε και ποιος σας έκοψε λεφτά. Είμαι ένα Αχτσόγλου. Γυρνάει και λέει ότι θα δώσει αύξηση. Μήπως έχουν το δικαίωμα να πούνε ότι ξανανεβάζουμε τους μισθούς, αλλά όχι δίνουμε καινούργια χρήματα. Η πονηριά αυτή μήπως παίζεται μέσα. Τι εννοείται, δεν το κατάλαβα αυτό, πώς μπορεί να ανεβάσει. Η Αχτσόγλου είπε ότι θα δώσει αυξήσεις από το 18. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό, εάν αυτή βγει μετά το 18 και πει ότι επαναφέρουμε κατά 100 ευρώ τις παλιές συντάξεις, τα παλιά ημερομίσθια, μήπως αυτό περνάει. Περνάει σαν, σαν επιχείρημα για πάνε τις εκλογές. Μάλιστα. Μπορεί σε κάποιους να περνάει. Αυτή είναι η κουταπονιλιά. Και κάτι άλλο να σας πω. Γύρω από το παιδί σας, το γιο σας, επειδή ήμουν μπασκετμπολίστας και τον είδα προχθές τη φωτογραφία που είχατε, τον έχετε κάπου δώσει για να γίνει μπασκετμπολίστας? Όχι, δεν ήθελε ο ίδιος. Είναι ψηλό παιδί, είναι ψηλό παιδί, είναι κοντά στα 90, είναι 15 χρονών. Τον είδα και μάλιστα σας έγραψα και κάτι εγώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και να χαίρετε την οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θόδωρη. Yeah. Τώρα, για να έρθουμε σε αυτό, είναι μια προσπάθεια να κοροϊδέψουν, επαναλαμβάνουν τον ελληνικό λαό. Θα ανεβάσουμε δήθεν τους κατώτατους μισθούς. Θα αποκαταστήσουμε το ΕΚΑΣ που κόψαμε, που κόβουμε, συνεχίζουμε να κόβουμε από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ψέματα! Ψέματα! Εάν ήταν να το αποκαταστήσουν, δεν το κόβανε. Αν ήταν να το αποκαταστήσουν, δεν το κόβανε. Μην είστε κορόιδα, μην πιάνεστε κορόιδα από τέτοιες ανοησίες που λέγονται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ό,τι κάνουν, το κάνουν με γνώμονα τις εκλογές και μόνο. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Λαβέρδο. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία. Επίσης. Θέλω να πω το εξής. Εγώ θέλω να συνεχίσω από το προηγούμενο κύριο, το πιο προηγούμενο, που μίλησε για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ίσως ήθελε να πει ότι δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα αντιλήψεων. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Βάσει των δημοσκοπήσεων, άσχετα αν είναι σωστές, λάθος, πλασματικές, πραγματικές, δεν έχει σημασία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που υποτίθεται ότι στις επόμενες εκλογές θα αναλάβει η κυβέρνηση. Τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ότι εμείς θα τηρήσουμε τα υπεσχημένα και τις συμφωνίες της χώρας, διότι έτσι πρέπει να γίνεται. Πράγματι αυτό είναι σωστό. Όμως δεν είναι όλη η αλήθεια. Διότι στη συνέχεια λέει ότι εμείς
εφόσον αναλάβουμε κυβέρνηση, θα διαπραγματευτούμε με τους δανειστές. Ρωτώ εγώ, σαν πολίτης, τι διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει με τους δανειστές όταν οι ίδιοι από όλες τις πλευρές και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τεχνιέντος βέβαια για κατόπιν εορτής, παραδέχονται ότι τα προγράμματα που επευλήθησαν στη χώρα ήταν για να σωθούν οι τράπεζές τους και οι οικονομίες τουλάχιστον των χωρών αυτών που μας δάνεισαν. Κάποτε, σε παλαιότερη εκπομπή, και εγώ και κάποιοι άλλοι σας είχαμε πει, κυρίως όμιλον, ότι τα προγράμματα που επευλήθησαν στη χώρα ήταν πολύ καλά μελετημένα και σχεδιασμένα για να έχουν αυτή την κατάληξη. Βέβαια θα πείτε εσείς όπως και κάποιοι άλλοι ότι μα φταίγαμε κι εμείς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι φταίγαμε κι εμείς. Αλλά προσέξτε, κάποιος κάνει ένα παράπτωμα που είναι στα πλαίσια του πλημελήματος. Δεν μπορεί να τιμωρείται για ληστεία μεταφόρων. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Με συγχωρείτε κύριε Γιάννη, να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Υπάρχουν χρήματα που δεν μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε? Υπάρχουν κάπου κρυμμένα χρήματα που δεν μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε? Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Υπάρχουν χρήματα που μπορούν να δοθούν σε συντάξεις και σε μισθούς και δεν μας επιτρέπουν να τα δώσουμε? Όχι. Άλλο θέλω να πω. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα, τότε σε τι μας υποχρέωσαν να κάνουμε? Τι που δεν θέλαμε να κάνουμε και το κάνουμε? Υπάρχουν τα χρήματα ή δεν υπάρχουν? Ακούστε με, αφήστε με να τελειώσω. Αν δεν απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, δεν έχει νόημα να πούμε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν χρήματα ή δεν υπάρχουν? Μας απαγόρευσαν να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που είχαμε? Μας πήραν χρήματα που δεν έπρεπε να μας πάρουν? Κύριε Λοβέρδο, δεν είναι θέμα αν μας πήρανε χρήματα. Αλλά δεν μας δώσανε παραπάνω. Όχι. Είναι ότι οι όροι που ετέθησαν... Εγώ λέω να μην ετίθεται οι όροι. Να μην ετίθεται. Μπορούσαν να παραμείνουν συντάξεις και μισθοί εκεί που ήταν? Υπήρχαν τα χρήματα για να μην παραμείνουν? Εγώ στις έργο δεν θα ήταν κανέναν όρο. Μπορούσαν να παραμείνουν? Ακούστε με να σας πω. Μπορούσαν, απαντήστε από αυτό το ερώτημα και μετά να συνεχίσουμε. Αν με αφήσετε, αν με αφήσετε και δεν εξάπτεστε. Εγώ δεν εξάπτομαι, απλώς λογικά θέτω μερικά ερωτήματα. Ωραία, μα αφήστε με να σας απαντήσω σε αυτά τα λογικά ερωτήματα. Εμείς είμαστε σε μια στενότητα οικονομική στα όρια της πτώχευσης. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Επομένως, η Ευρώπη που υποτίθεται ότι μας συμπαραστάθηκε αλληλέγγυα για να μπορέσει αυτό το κράτος να γίνει πιο σύγχρονο, πιο κανονικό, όπως ήθιστε να λέγεται, το κανονικό εντός πολλών εισαγωγικών, μας έβαλε τέτοιους όρους που δυστυχώς καμία κυβέρνηση, ούτε οι προηγούμενες, ούτε η τωρινή, ούτε και η επόμενη, δεν μπορεί υπ' αυτούς τους όρους να ανταπεξέλθει. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο σαφής. Όταν αυτή τη στιγμή οι δανειστές βλέπουν ότι ορισμένα πράγματα στη χώρα, όπως είναι η γραφειοκρατία, ένα παράδειγμα, δεν έχει διορθωθεί, όμως οι δανειστές τα χρήματα αυτά που θέλουν να υπάρχουν εξασφαλισμένα για να πληρώνονται, τα έχουν εξασφαλίσει, δεν τους ενδιαφέρει, αφού θέλουν υποτίθεται να γίνει κανονική η χώρα, να μας επιβάλλουν να διορθώσουν και ορισμένα πράγματα που δεν έχουν σχέση με το οικονομικό τους. Τα λένε. Και υπάρχουν μέσα στα μνημόνια. Δεν τα εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν μέσα στα μνημόνια. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Δεν τα εφαρμόζουν. Με το ζόρι τι θα του βασιχώσουν? Τι θέλει να κάνουν? Εγώ θέλω να επανέλθω στο βασικό ερώτημα. Το 2010 υπήρχαν χρήματα που μας είπαν κόψτε τους μισθούς και συντάξεις κακώς, ενώ μπορούσαμε να συνεχίσουμε να δίνουμε τις ίδιες μισθούς και συντάξεις? Μπορούσαμε? Όχι, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Γιατί αυτό αφήνεται να θεωρείται ότι υπήρχαν κάπου χρήματα.
Όχι, δεν είναι. Απαντήστε ευθέως. Υπήρχαν, δεν υπήρχαν. Χρήματα μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά μπορεί να παράγει. Άλλο πράγμα. Να παράγει. Αυτό λέω κι εγώ. Να παράγει πλούτο. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης από το Περιστέρι, καλησπέρα σας. Ναι, μ' ακούτε? Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Δική μου προσωπική άποψη είναι ότι τα Σκόπια τελικά και με τις δικές μας ευλογίες ή θα ονομαστούν Μακεδονία με κάποιο γεωγραφικό προσδιορισμό ή το πιο πιθανό όνομα να είναι το Νέα Μακεδονία. Εκτός και αν γίνει κάποιο δημοψήφισμα που το αποκλείω απολύτως. Από την άλλη, κύριε Λοβέρδε, η προκλητικότητα και οι απαιτήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο προβληματίζουν. Μέχρι και με κατάληψη 19 νησιών απειλούν. Το παιχνίδι έχει χοντρίνει πάρα πολύ. Και προκύπτει το ερώτημα, μπορεί η Ελλάδα της φτώχειας και της ένδυας να αναμετρηθεί με την υπεροπλία και την Τουρκία των 90 εκατομμυρίων? Και να δούμε εν της πράγμαση, οι εταίροι μας στην Ευρώπη θα μας βοηθήσουν, θα μας συμπαρασταθούν, μιας και τα σύνορά μας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδομεν. Πάντως, εάν στη θέση της Ελλάδας ήταν το Ισραήλ, θα τολμούσαν οι Τούρκοι να διανοηθούν έστω και υποψίας παραβίασης εναερίου και θαλασσίου χώρου? Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου, κύριε Λοβέρδε, να απευθύνω δύο λόγια στον Τόσκα, πάντα χωρίς κύριος. Τόσκα, παρετήσου τώρα να σώσεις ό,τι σου έχει απομείνει από την αξιοπρέπειά σου. Πάντως προβληματίζομαι και διερωτώ με, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα ο Τόσκας να υπήρξε στρατηγός του υπερήφανου ελληνικού στρατού? Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τόσκας είπε ότι θα συλλάβει τον Ρουβίκονα. Ο ίδιος ο κύριος Τόσκας δεν μπορεί να συλλαβέσει ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών του. Είναι παντελώς ανίκανος. Αλλά ο Ρουβίκονας την πάτησε. Την πάτησε γιατί τα έβαλε με τον μόνον που δεν έπρεπε να τα βάλει. Με το Ισραήλ. Το Ισραήλ επιθέσεις εναντίον του δεν τις ξεχνά ποτέ. Ποτέ, ποτέ, όσα χρόνια για παράδειγμα. Οι Ρουβίκονες θα πάθουν μεγάλη ζημιά όχι από τον Τόσκα ή από την όποια ελληνική αστυνομία, από το Ισραήλ. Κάνανε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν ξέρουν την νοοτροπία των Ισραηλινών, διότι οι Ισραηλινοί για να επιβιώσουν ως κράτος, κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες, ανέπτυξαν έναν τρόπο τέτοιο που δεν συγχωρούν ποτέ. Μου θυμίζουν τους αρχαίους Σπαρτιάτες. Ξέρετε, η Σπάρτα μια πολύ σκληρή στρατιωτική κοινωνία, η οποία για να επιβιώσει έπρεπε να μην συγχωρεί κανέναν. Ξέρετε, έχει γράψει ο Τάκης ο Βαλτάκος ένα βιβλίο για τον Εφιάλτη, για το πώς εξόντωσαν οι Σπαρτιάτες τον Εφιάλτη που πρόδωσε στους Πέρσες τον Λεωνίδα και τους Τρακόσους, πώς τον εξόντωσαν μετά από χρόνια. Μετά από χρόνια. Δεν το εγκατέλειψαν ποτέ. Έπρεπε να τιμωρηθεί αυτός που τους πρόδωσε. Κάτι τέτοιο σημαίνει και με τους Ισραηλινούς. Γι' αυτό οι Ρουβίκονες, επειδή μέσα στην προφανώς στο αίσθημα ατιμωρησίας που είχαν αποκτήσει, που νομίζανε ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν, τα βάλανε με το μόνο που δεν θα έπρεπε να τα είχαν βάλει. Με τους Αμερικανούς, στην επίθεση στην Αμερικάνικη πρεσβεία ήταν πιο εύκολο να κάνουν παρά στην Ισραηλινή. Οι Ισραηλινοί δεν θα τους αφήσουν σε χλωρό κλαρί, και θα μου το θυμηθείτε. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Κύριε Δημήτρη, με ακούτε? Ναι, γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Καταρχάς μια μικρή παρένθεση για αυτούς που παίρνουν όλους και λένε ότι τι θα κάνει αυτός. Αυτό τους ενδιαφέρει? Θα κάνουμε κριτική στο Μητσοτάκη? Αυτό σαν προβοκάτσια μου θυμίζει. Καταρχάς πρέπει να φύγουν οι ανίκανοι, οι συκοφάντες, οι ψεύτες. Και ό,τι γίνει μετά θα προσπαθήσουμε. Αυτό το παραμύθι λοιπόν τι θα κάνουν, ξέρετε οι Έλληνες, ανεβάζουν κάποιον και μόλις φανεί μπουφα, αντί να πούν κανένα λάθος, όλοι το ίδιο είναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Παρένθεση τώρα. Ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Αυτός σαν γιατρός τον εκτιμούσα πολύ και πίστευα ότι αν ήταν γιατί δεν θα υπήρχε φακελάκι. Αυτή η καρέκλα τόσο πολύ μπορεί να εξευτελίζει έναν άνθρωπο? Συνέχεια να τον πνίγει το δίκιο, να σας επιτίθεται επειδή λέτε μόνο αλήθειες. Και να κοκκινίζει, και έπρεπε να κοκκινίζει,
για τον αρχηγό του, για τον Σα4, για τους Μεκελιστές, για τους Τσογλάκολου, για αυτούς τα ερυθρία που θα περνάγαμε από το πτώμα του αν ανέβαινε το ΦΠΑ στα νησιά, ότι δεν θα υπέγραφε το μνημόνιο γιατί θα ήταν ξεφτύλας, δεν θα υπέγραφε, και κοκκινίζει και το πνίγει το δίκιο, χωρίς να ξέρω γιατί. Καλά κάνει και κοκκινίζει, καλά κάνει και το πνίγει το δίκιο, αλλά για εκεί που έχει καταντήσει. Λυπάμαι για αυτόν τον άνθρωπο. Και από την άλλη μεριά όμως κάνω ένα συλλογισμό. Τόσο πολύ αυτή η καρέκλα μπορεί να ξεφτυλίσει έναν επιτυχημένο άνθρωπο και να τον κάνει να υποστηρίζει συκοφάντες ανίκανους. Και να πω και κάτι τελευταίο. Επειδή μιλάμε για προδοσία. Εγώ προδοσία, η λέξη αυτή έχει πολλές. Αυτός που προδίδει το διπλανό του στο σχολείο, αυτός που προδίδει την πατρίδα του. Πώς προδίδεις την πατρίδα σου όταν βάζεις τη θέση σου πάνω από αυτήν. Επειδή έχετε πει εσείς ότι δεν είναι πιστεύω την προδότηση, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και προδοσία. Στο εξής. Όντας πρώτος στις δημοσκοπήσεις, κύριε Τσίπρα, και όντας είμαστε λίγες μέρες πριν την εκλογή Προέδρου, βγαίνετε και μιλάτε σε μια συνέντευξη και λέτε, ακούστε να δείτε και το Χριστό να βάλετε Πρόεδρο, εγώ θα σας ρίξω, και ακούστε εκεί οι επενδυτές, εδώ είναι η προδοσία. Ό,τι επένδυση κάνετε και ό,τι αγορά κάνετε, εγώ θα την ακυρώσω. Αυτά είπε αυτό ο άνθρωπος. Και ο Μητσοτάκης θα τον στηρίζει σε αυτά. Για τέτοιους μιλάμε. Αν αυτό δεν περιέχει λίγο προδοσία, να μου το πείτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Βάζεις τον εαυτό σου πάνω από την πατρίδα σου. Άρα είσαι προδότης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Είναι σίγουρα αθλειότητα όμως. Είναι αθλειότητα, είναι κατάντια του δημοσίου βίου αυτό το οποίο έκανε πράγματι ο κύριος Τσίπρας, όπως σωστά το περιγράψετε, πριν από τις εκλογές του 2015, που εξέθεσε και υπονόμευσε την ίδια του τη χώρα. Και τώρα τα πληρώνει, θα τα πληρώσει, διότι όλα εδώ πληρώνονται. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λεβέρδο, σε εσάς και τους αγαπητούς συνακροατάς και συνέλληνες. Χρόνια πολλά. Και να ευχηθούμε για το νέο έτος, υγεία, ελπίδα και φιλοπατρία. Κύριε Λεβέρδο, η επέλαση του Αντίχριστου στο δυτικό πολιτισμό έχει γίνει με δύο λέξεις. Είσαι ρατσιστής, είσαι ξενόφοβος. Την είπατε κι εσείς προηγουμένως. Αυτή είναι η επέλαση του Αντίχριστου. Και αν δεν απατώμε, τις φυλές τις έχει κάνει ο Θεός. Αυτοί που εκπροσωπούν τον Αντίχριστο, ένας από αυτούς δεν πιστεύει στο Θεό και δεν έχει πάει ποτέ να ανάψει ένα κερί σε μια εκκλησία. Ποιοι είναι? Σόρος, Ομπάμα, Κλίντον. Μην μου πείτε ότι ο Μπαρόζο ή ο Γιούνκερ πιστεύει στο Θεό ή μην μου πείτε ότι ο Σόιμπλε και η Μέρκελ πιστεύουν στο Θεό. Είναι αντίχριστοι όλοι. Γι' αυτό θέλουν την διάλυση των εθνών. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Γιατί ο Χριστός στους μαθητές τους είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Δεν είπε ο Χριστός «Πορευθέντες διαλύσατε τα έθνη». Εγώ πλήρωνα εφορία 231 ευρώ και μου ήρθε με τον Τζίπρα 532. Τα λεφτά τα δικά μου τα έδωσε στους λαθρομετανάστες, τα έδωσε στους Αλβανούς, τους Πακιστανούς και δεν ξέρω αυτοί άμα είναι Γερμανοί ή έχουν πάει τίποτα Αλβανοί στη Γερμανία και έχουν πάρει πικότα γερμανική. Έτσι. Ο Τσίπρας και η παρέα του όλοι είναι αντίχριστοι. Ο κύριος προηγουμένως είπε ότι είναι προδότες. Όχι, δεν είναι προδότες. Και δεν είναι προδότες γιατί δεν είναι Έλληνες. Για να είσαι Έλληνας πρέπει να είσαι προδότης. Ο Ζαχαριάδης το 1932, ο αρχηγός του ΚΚΕ, το 1932, είπε στο ριζοσπάστη «Οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν καμία φιλετική συγγένεια με τους αρχαίους Έλληνες. Οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ότι δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι κανένα από αυτόν τον πυρήνα των κομμουνιστών και δεν λέω για τους ψηφοφόρους οι οποίοι περιπλανώνται περιπλανώνται γύρω από το ΚΚΕ. Μιλάω για τον πυρήνα του ΚΚΕ». Κανένας από αυτούς δεν αισθάνεται Έλληνας, κανένας από αυτούς δεν έχει την ελληνική σημαία στο σπίτι του, κανένας δεν έχει το Χριστό και την Παναγία μέσα στο σπίτι του. Και ό,τι είναι αντίχριστοι, εάν θα παρακολουθήσουμε το διαδίκτυο, το τι έχουν πει και το τι έχουν κάνει εναντίον του Χριστού είναι άνευ προηγουμένου. Οι άνθρωποι μισούν την Ελλάδα. Μάλιστα. Και πρέπει να βγείτε κι εσείς να το πείτε αυτό που σας είπα. Εάν είναι Έλληνες ή δεν είναι, γιατί ο Ζαχαριάδης είχε δηλώσει τότε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τώρα, το αν είναι κάποιος αντίχριστος ή όχι, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει σε όποιον Θεό θέλει ή να μην πιστεύει και καθόλου. Το ότι υπάρχουν ότι οι κομμουνιστές, πολλοί εξ αυτών, οι περισσότεροι, είναι άθεοι, είναι δηλωμένο, το γνωρίζουμε και είναι και απολύτως θεμητό.
Εμείς είμαστε ένθεοι, αυτοί είναι άθεοι. Ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει σε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Παρεπιπτόντως, επειδή το αναφέρατε, η κυρία Μέρκελ, η καγκελάριο της Γερμανίας, είναι κόρη παπά. Είναι κόρη παπά. Ο πατέρας ήταν παπάς. Πάστορας. Και είναι πολύ της Εκκλησίας. Το λέω αυτό απλώς για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, γιατί είναι εύκολο να λες ότι κάποιος είναι. Και να μην ήταν όμως και να ήταν άθεοι, δικαίωμά της. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι ένθεος ή άθεος. Αν έχεις αξία σαν άνθρωπος έχει σημασία. Και σε τι πιστεύεις σε ό,τι αφορά την πατρίδα σου και το κοινωνικό σύνολο. Αυτό έχει. Οι αξίες που έχεις σαν άνθρωπος. Αυτό έχουν για μένα σημασία, σαφώς και έχουν σημασία. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι προδότες, ούτε οι άθεοι, ούτε οτιδήποτε άλλο προς Θεού. Έτσι. Ούτε με ενδιαφέρει αν είναι Έλληνες ή αλλοδαποί. Στην Ελλάδα, όσοι κατοικούν νομίμως, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες. Όσοι κατοικούν μονίμως. Έτσι. Και όσοι νομίμως. Και όσοι έρχονται παρανόμως στην Ελλάδα, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στη θάλασσα και να τους πνίξουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην έρχονται ή έναν τρόπο να τους γυρίζουμε πίσω. Αυτό είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα, διότι όντως η Ελλάδα δεν αντέχει τόσο υψηλό ποσοστό ξένων στο έδαφος της, λόγω και των συνθηκών και των, που επικρατούν στη χώρα μας. Αυτό σε ό,τι αφορά την όλη αυτή απάντηση που τοποθέτηση που έκανε ο αγαπητός κύριος Νίκος, με τον οποίο διαφωνώ. Δικαίωμά του, τον άφησα να ολοκληρώσει, γιατί εγώ αφήνω τους πάντες να πούν την άποψή τους και μετά λέω και εγώ τη δική μου άποψη και ζούμε σε μια χώρα ανοιχτή που ο καθένας μπορεί να λέει ελεύθερα την άποψή του. Κύριε Κυριάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιάννη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μια καλή χρονιά να έχουμε, να απαλλαχτούμε από αυτή την κυβέρνηση, Γιάννη. Αυτό το ταμείο, το NDA, ΑΝΔΙΕ, πώς λέγεται, ρε Γιάννη, για εξήγησέ μου, τι είναι αυτό. Ποιο ταμείο λες? Αυτό που μπήκε η Ελλάδα για 99 χρόνια και έτσι, και αυτό πώς λέγεται. ΑΝΔΙΕ, το λεγόμενο υπερταμείο. Ναι. Ναι. Τι ταμείο είναι αυτό, τι είναι αυτό, ρε Γιάννη? Είναι επένδυση στην Ελλάδα, ανάπτυξη έχει γίνει με αυτό το πράγμα που έχει γίνει, που έχει διαμορφώσει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν έχει σχέση με την. Αυτό είναι ένα που μπαίνει η περιουσία, η ακίνητη και κινητή της Ελλάδος. Ναι. Και εκεί διαχειρίζεται και με σκοπό να πουλήσει ορισμένα πράγματα, να αναπτύξει άλλα, για να αποδώσουν κέρδος για να πληρωθούν τα δάνεια. Γιάννη, αυτό το η κυρία Καφαντάρη χθες σε ένα κανάλι που βγήκε, είπε αυτό είναι ανάπτυξη, λέει, είναι και παίρνει στην Ελλάδα. Και εμείς, λέει, κάναμε αυτό το πράγμα και είναι ανάπτυξη. Μάλιστα. Εσύ φταίς που ακούς την Καφαντάρη. Εσύ φταίς που ακούς την Καφαντάρη. Η Καφαντάρη, Γιάννη. Ναι, χθες η Καφαντάρη το είπε αυτό. Κάναμε, λέει, NDA, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Ναι, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Κατάλαβα τι ήθελε να πει. Ναι. Και λέει, κάναμε ανάπτυξη και το επένδυση. Το Υπερταμείο των Αποκρατικοποιήσεων. Κάναμε επένδυση. Επένδυση είναι αυτό για την Ελλάδα? Συγγνώμη, μας περνάνε για τόσους κουτούς. Μας περνάνε για τόσους κουτούς. Κόψαμε, λέει, και κορδέλες, δώσαμε τις εθνικές οδούς. Ποιος τα έκανε αυτοί, τα κάνανε? Τα τελειώσαν αυτοί? Είπε για τη Θεσσαλονίκη, λέει, προχωράει το μετρό. Δηλαδή, μας περνάνε για πολύ κορδέλες. Και να πω και ένα άλλο, Γιάννη. Κάποιος τηλεθεατής σήμερα είπε ότι με παλιά υλικά, λέει, δεν γίνονται, λέει, να τα προχωρήσει. Δεν γίνεται ένα καινούργιο σπίτι. Βάλανε καινούργια υλικά. Ποια είναι αυτά τα καινούργια υλικά, ή τώρα η κυβέρνηση? Τι έκανε μέχρι τώρα? Αφού τα παλιά υλικά δεν φτιάχνεις τίποτα. Με τα καινούργια τώρα, με αυτούς εδώ πέρα, φτιάχνουμε τίποτα? Με τι? Με ποιους βουλευτές και με ποιους υπουργούς? Ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Το επαναλαμβάνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και καλή χρονιά να έχουμε. Το επαναλαμβάνω. Από τους 153 βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, περίπου οι 120 είναι καινούργοι. Καινούργοι των τελευταίων ετών. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε και θα τα πούμε ξανά την Τρίτη στις 2 Ιανουαρίου. Να είστε καλά, να περάσετε καλά με τους δικούς σας αυτό το υπέροχο τριήμερο που ελπίζω να έρθει από πλευράς καιρού. Θα είναι υπέροχο από ό,τι μαθαίνω όμως. Γεια σας.